Γεια σας αγαπητοί φίλοι και συνεχίζουμε με το Q&A με τις ατελείωτες ερωτήσεις. Παιδιά, ενώ σας είχα γράψει να μην στέλνετε άλλα, στέλνετε και στέλνετε και στέλνετε. Λοιπόν, τις έχω τώρα στην περιλάβη όλες εδώ και ξεκινάμε. Αντζηλάς, πώς αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο από φόβους του παρελθόνους, προδικάζω συνεχώς καταστάσεις και το σκεπτικό ότι θέλω να ξέρω τι μου γίνεται. Και δεν αφήνουμε στη μαγεία των στιγμών. Αν η φόβη του παρελθόντος είναι μεγάλη, χρειάζεται να κάνεις ψυχοθεραπεία. Δεν μπορώ να σου πω δυστυχώς μια μαγική συνταγή πώς να απαλλαγείς από τους φόβους, γιατί προφανώς είναι μεγάλη, αλλιώς δεν θα έχεις πρόβλημα στο σήμερα. Οπότε, παιδιά, επενδύστε σε αυτό. Αν πραγματικά υπάρχουν μπλοκαρίσματα, δεν θα φύγουν μόνοι τους οι φόβοι, το ξέρετε αυτό. Μάλλον διωγγώνονται με τα χρόνια όσο μεγαλώνουμε, αν δεν το δουλέψουμε. Χρήστος ψευτέας. Είμαι 25 ετών, έχω σχέση 4 χρόνια. Με πνίγει η ζήλετες και πώς να το αντιμετωπίσω. Τι άλλο να κάνω. Δεν δίνω δικαιώματα. Οκ, θα σε ρώταγα τώρα πριν το διαβάσω αυτό. Αφού δεν δίνεις δικαιώματα και εκείνη ζηλεύει, χρειάζεται να πάτε σε ένα σύμβουλο σχέσεων, αν θέλετε να το λύσετε, γιατί για κάποιο λόγο νιώθει πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Εσύ λες δεν δίνω δικαιώματα. Εγώ βλέπω στον δρόμο πάρα πολλοί άντρες ξανακοιτάζουν πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολλοί άντρες φλερτάρουν με άλλες γυναίκες μπροστά σε σύντροφό τους και πολύ απροκάλυπτα. Τώρα, αν πραγματικά δεν το κάνεις, γιατί δεν σε ξέρω, δεν μπορώ να λέω πράγματα που δεν ισχύουν, χρειάζεται να το δείτε μαζί, αν θέλεις να είσαι μαζί της. Αλλιώς χρειάζεται να σκεφτείς πάρα πολύ σοβαρά, αφού σε πνίγει, γιατί το γράφεις με μεγάλα γράμματα, σε πνίγει τόσο πολύ, δεν ξέρω αν μπορείς να είσαι μαζί της. Αλλά ψάξε το πρώτο με ένα σύμβουλο σχέσεων. Είναι η καλύτερη λύση και πολλά ζευγάρια έχουν σωθεί μέσω αυτού. Τάσος Φονδύλης. Καλησπέρα. Στο φλερτ τι πρέπει να προσέχω? Τάσο, είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί μιλάω χρόνια τώρα για το φλερτ και έχω πάρα πολλά βίντεο. Πήγαινε στο playlist και δες όλα τα βίντεο που αφορούν το φλερτ. Εκεί λέω ότι πρέπει να προσέξεις. Είναι τεράστια ιστορία τώρα. Βλέπω όμως ότι έχεις ένα θέμα με την ορθογραφία. Εγώ μπορεί να έχω μεγάλη τώρα από σένα, αλλά έχω μεγαλώσει Γερμανία. Ελληνικό όνομα έχεις. Πρόσεχε λίγο, γιατί το θέμα στην ορθογραφία θα βγαίνει και στην ομιλία σου. Οπότε έχω μια υποψία ότι δεν το έχεις τόσο με τον μπλα μπλα, γιατί είναι και πάρα πολύ σύντομη η φράση σου. Δεν είπες κάτι παραπάνω, δεν περιέγραψες τίποτα. Προφανώς επειδή υπάρχει θέμα με τον λόγο. Φτιάξε τον λόγο σου και φτιάξε τα ελληνικά σου. Παιδιά, το εννοώ αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, και αυτό συνέβαινε και στη Γερμανία, που είναι ντόπιοι, που είναι Έλληνες, που ήταν Γερμανοί στη Γερμανία και δεν ξέραν καλά τη γλώσσα τους, γιατί δεν το έχουν ψάξει. Ίσως υπήρχε, το λέω με πολύ αγάπη αυτό, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στο σπίτι. Φτιάξτε το, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν στο φλερτ χρειάζεται να μιλάμε. Και αν δεν ξέρουμε να μιλάμε καλά, δεν φλερτάρουμε και καλά. Κολλάμε, ντρεπόμαστε για τον εαυτό μας. Οπότε η ίδια σου η ερώτηση, η συντομία της, προδίδουν ότι υπάρχει θέμα εκεί. Οκ, φτιάξε αυτό πρώτα. Μάρι. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα αν η μη καταγωγή από προνομιούχο οικονομικά περιβάλλον αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη ακαδημαϊκών επαγγελματικών στόχων, μεταπτυχιακές μπλα μπλα, δικτατορικές σπουδές που απαιτούν την αποχή για κάποια χρόνια από την εργασία. Αν δεν μπορείς καθόλου να εργαστείς, πώς θα σπουδάσεις? Αν δεν μπορούν οι γονείς σου να σε βοηθήσουν, πώς θα σπουδάσεις? Αυτό εσύ θα το βρεις. Εγώ δεν μπορώ να σου βρω λύση εδώ. Ή οι γονείς σου θα σε βοηθήσουν και θα δουλεύεις part-time, ή θα δουλεύεις εσύ, αλλά θα δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να διαβάζεις και να πηγαίνεις στη σχολή ταυτόχρονα. Δεν γίνονται όλα, δύο καρπούζια κάτω από μια μασχάλη. Ένα από τα δύο θα χρειαστεί να θυσιαστεί, εκτός αν θες να πάρεις ένα δάνειο. Ή το ένα ή το άλλο. Δύσκολο ερώτημα, και το οικονομικό πάντα είναι ένα θέμα. Προσπάθησε και εργασία και σπουδές, αν δεν γίνεται αλλιώς, αν τόσο πολύ το θέλεις. Θα είναι όμως ζόρι, το ξέρεις αυτό, θα είναι μεγάλο ζόρι. Okay? Το έχουν καταφέρει όμως κάποιοι άνθρωποι. Στέλλα. Λέει και πιστεύει έντονα ότι έχει και θέλει να δώσει πολλά πράγματα. Εγώ όμως είμαι δύσπιστη, γιατί μου φαίνεται πολύ περίεργο όλα αυτά από την αρχή. Και καλά κάνεις που είσαι δύσπιστη, κράτα πισινή, είναι ερωτευμένος, είναι ενθουσιασμένος και θέλει να στα δώσει όλα. Πρόσεχε, άσε τους μήνους να περάσουν. Όταν φύγει ο πρώτος ενθουσιασμός και εμφανιστεί η πραγματικότητα και η δικιά σου και η δικιά του, τότε θα φανεί πόσο πολύ θέλει να είναι μαζί σου. Οπότε μην παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό του. Είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός. Στο σήμερα. Bone track damage. Τι όνομα είναι αυτό, παιδιά? Καλή χρονιά και με υγεία. Το EFT μπορεί να βοηθήσει σε διατροφικές διαταραχές και γενικά στο να σπάσει όχι θετικές συνήθειες. Ξεκάθαρα, όχι όσο χρειάζεται.
Είχα σήμερα το πρωί μια παρόμοια κουβέντα για τις διατροφικές διαταραχές. Λοιπόν, οι διατροφικές διαταραχές είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Η διατροφική διαταραχή έχει επιστημονικά πλέον αποδειχτεί ότι θεωρείται ψυχική ασθένεια. Γεννιέται ο άνθρωπος με αυτό. Σε κάποιους ανθρώπους ξεσπάει, σκάει δηλαδή το πρόβλημα. Και σε κάποιους άλλους είναι σε πιο ήπια κατάσταση, ανάλογα με τη ζωή που έχουμε ζήσει. Και είναι ο καλύτερος σηματοδότης για να σου πει ότι κοίταξε, υπάρχει πρόβλημα. Χρειάζεται να το δουλέψεις με έναν κλινικό ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή, ο οποίος όμως πρόσεξε να έχει ειδίκευση στην διατροφική διαταραχή. Γιατί πάρα πολλοί ψυχολόγοι ισχυρίζονται ότι ναι, μπορώ να σε βοηθήσω, αλλά δεν έχουν ιδέα τι είναι ο εθισμός, γιατί δεν έχουν εκπαιδευτεί. Παιδιά, πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί ο κάθε ειδικός να σε βοηθήσει στη διατροφική διαταραχή. Χρειάζεται να έχει εκπαίδευση, ειδίκευση σε αυτό. Το EFT από μόνο του όχι, ξεκάθαρα, δεν μπορεί να σε βοηθήσει γιατί θα επιστρέφει δρυμύτερα. Είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ. Θα το έχεις πάντα, αλλά αν το δουλέψεις καλά με έναν ειδικό, θα είναι σε μεγάλη αναστολή. Okay? Είναι σαν τον αλκοολικό που δεν κάνει να πιει ούτε μία γουλιά αλκοόλ γιατί πάλι θα σκάσει η αρρώστια του. Αυτό τώρα ένας άνθρωπος που δεν έχει διατροφική διαταραχή και δεν είναι εθισμένη προσωπικότητα, δεν μπορεί να το καταλάβει και θα πει όλα είναι του μυαλού. Δεν είναι του μυαλού. Γεννιέσαι εθισμένη προσωπικότητα. Εντάξει, ψάξτε το λίγο στο διαδίκτυο αυτό. Το EFT είναι ένα πολύ ωραίο συμπλήρωμα, αλλά δεν μπορεί να σου λύσει τα πάντα. Μπορεί να σε βοηθήσει όμως σε μεγάλο βαθμό για την εξάλληψη τοξικών συναισθημάτων. Ναι, όχι όμως εθισμών. Πάμε παρακάτω. Όταν μία χρόνια δερματική πάθηση έχει επηρεάσει την κοινωνική σου ζωή, μπορείς να αποκτήσεις τη δύναμη να σταθείς στα πόδια σου και να διαχειρίζεις το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφού έχεις προφανώς ψάξει όλα τα ενδεχόμενα για την δερματική πάθηση, θα σου πρότεινα ξανά, το είπα και σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο, δοκίμασε και την ομοιοπαθητική. Κοίταξε το, αλλά πέρα από αυτό, φυσικά και μπορείς να ζήσεις μια κανονικότατη ζωή. Το θέμα είναι η δικιά σου στάση. Ποια είναι προς αυτό. Γιατί όλοι κάτι έχουμε. Φίλε μου, κάτι έχουμε. Στους περισσότερους δεν φαίνεται αυτό το κάτι που έχουν, σε κάποιους όπως εσένα φαίνεται. Λοιπόν, κανείς δεν είναι τέλειος, κανείς δεν θα είναι ποτέ αλάθαστος. Μπορείς με EFT εδώ, πάρα πολύ ωραία, να δουλέψεις την συστολή σου και τα συναισθήματά σου που σε μαζεύουν και σε εμποδίζουν να ζήσεις αυτή τη ζωή, γιατί νομίζεις, προφανώς ντρέπεσαι, ότι εγώ τώρα δεν επαρκώ για να ζήσω μια καλή ζωή, γιατί έχω μια δερματική πάθηση. Όχι, επαρκείς στο 1000%, ακόμα και top model υπάρχουν στον κόσμο που έχουν δερματικές παθήσεις και δουλεύουν μια χαρά. Λοιπόν, θα έλεγα εδώ, μάθε το EFT, αν θέλεις μπορούμε μαζί με μια συνεδρία να το κάνουμε αυτό, και να δεις πώς δουλεύει για να φύγουν αυτά τα συναισθήματα ντροπής από μέσα σου και μειονεξίας. Γιατί τώρα νιώθεις μειονεκτικά από ό,τι κατάλαβα, επειδή έχεις αυτό το θέμα. Μέρλιν 15. Έχω παρατηρήσει ότι κάποιοι άνθρωποι γύρω μας συνηθίζουν να κάνουν πλάκα με χαρακτηριστικά της εμφάνισής μας. Και καμία φορά δεν φαίνεται να έχουν όντως κακή πρόθεση. Πράγμα που μπορεί να ενοχλήσει κάποιον. Πολλοί το κάνουν και στους ερωτικούς τους συντρόφους με αποτέλεσμα τους πληγών και αν εκείνοι αντιδράσουν, τους βγάζουν και χαζούς. Η ερώτησή μου είναι: μπορεί να θεωρηθεί χιούμορ κάτι τέτοιο. Πιο κάτω μου λες: γιατί μπλοκάρω όταν βρίσκομαι με συγκεκριμένες άτομα παρέες, γιατί σε χλεβάζουν για ένα εξωτερικό σου χαρακτηριστικό. Όχι, έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο γι' αυτό. Δες λιγάκι τα βίντεο στο playlist που λέω χειριστικοί άνθρωποι. Εκεί έχω δύο βίντεο για το κοινικό χιούμορ και την ειρωνία και τα όρια που χρειάζεται να βάλουμε. Όχι, ούτε ο σύντροφός σου έχει δικαίωμα να σου κάνει σχόλιο για την εξωτερική σου εμφάνιση, γιατί αυτά πληγώνουν. Σου κάνει ένα σχόλιο για ένα δεδομένο που δεν αλλάζει. Όχι, χρειάζεσαι να βάλεις όρια. Ξεκάθαρα. Και να μην σε ενδιαφέρει αν ο άλλος θεωρεί ότι εσύ είσαι παράξενη, εσύ να βάλεις τα όρια σου, σαν να σε ενοχλεί και αυτό που μόνο του φτάνει. Τέλος. Πόπι, πόπι. Είμαι 19 ετών και ανέκαθεν είχα προτίμηση στους 15 με 20 χρόνια μεγαλύτερους άντρες από μένα. Δηλαδή γύρω στα 35 με 40. Πιστεύετε γεννήθηκα με αυτήν την ανησυνήθιστη προτίμηση και αν ναι, πιστεύετε μπορεί να αλλάξει. Επίσης, αν ναι, είμαι αρκετά εμφανίσιμη, μορφωμένη κτλ. Και να δεις, για αυτούς είσαι παιδί. Για αυτούς είσαι μια περιπέτεια. Εσύ ακόμα δεν έχεις ουσιαστικά ενηλικιωθεί πραγματικά, γιατί η ενηλικίωση δεν γίνεται στα 18, γίνεται αργότερα. Όχι, δεν πιστεύω ότι γεννήθηκες, πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο θέμα στην οικογένειά σου. Γιατί αν σου αρέσουν μόνο οι πολύ μεγαλύτεροι, μιλάμε για μεγάλη φορά εδώ, 20 χρόνια, τότε προφανώς ψάχνεις πατρική φιγούρα, ψάχνεις στοργή, ψάχνεις ασφάλεια. Γιατί οι νεαροί, με τους νεαρούς άντρες σε αυτή την ηλικία δεν έχεις καμία ασφάλεια, είναι το μόνο σίγουρο. Σπανιότατα δηλαδή ένας νεαρός στα 19-20 να θέλει να κάνει σοβαρή σχέση και να νιώθεις ασφάλεια μαζί του.
Οπότε αυτό είναι προφανώς το υποσυνείδητο θέμα σου. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον παπά σου, με τη μαμά σου, αν νιώθεις ασφάλεια στο σπίτι σου, αλλά συνήθως, δεν σε ξέρω, δεν ξέρω αν είναι όντως έτσι σε σένα, συνήθως τα κορίτσια ή οι άντρες που θέλουν μόνο πολύ μεγαλύτερους τους έχουν θέμα με τους γονείς τους. Κοίταξε το, ψάξε το, ελπίζω να μην είναι έτσι. Αλλιώς απλά αποδέξτε το και συνέχισε στη ζωή σου. Προσοχή όμως, γιατί ποτέ κανένας δεν είναι αυτό που εμείς ονειρευόμαστε. Πάντα να κρατάς πισινή, ό,τι και να σου λέει ο άλλος. Στελίν Αλέ. Πώς μπορώ να ξέρω ότι οι επιλογές που κάνω είναι σωστές και πότε κάνω την υπέρβαση για να πετύχω ένα στόχο. Είναι δύο ερωτήσεις αυτές. Πώς να ξέρεις αν οι επιλογές σου είναι σωστές. Καταρχήν, επιλέγεις με την καρδιά σου. Δεν υπάρχει εγγύηση αν είναι σωστή η επιλογή σου. Επιλέγεις και προχωράς. Βέβαια, πριν κάνεις μια επιλογή, ζυγίζεις τα πράγματα, έτσι. Τώρα τι εννοείς, ερωτική επιλογή, γιατί στον έρωτα δεν έχουμε επιλογή. Ο έρωτας συμβαίνει απλά. Δεν μπορείς να επιλέξεις τον έρωτα με λογικά κριτήρια, αλλιώς μετά κάνεις ένα συμβόλαιο, μια επιχείρηση. Το συναίσθημα είναι εκτός ελέγχου και είναι κάτι που είναι πέρα τη λογική. Επίσης, αν είναι σωστό ή όχι, δεν έχει καμία σημασία. Η διαδρομή έχει η μόνη σημασία. Εκτός αν θες να πάρεις ναρκωτικά ή να κάνεις ένα έγκλημα. Αυτό από την αρχή ξέρεις ότι είναι λάθος. Όλα τα άλλα θα τα δεις στην πορεία. Ούτε εγώ ήξερα αν οι επιλογές που έκανα στη ζωή μου ήταν σωστές, τις έκανα επειδή ήθελα όμως.